ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα πάντα μαζί σου. Missions και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 100 ευρώ στην καλύτερη στοιχηματική εταιρεία από κινητό διεθνώς. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο. Και το πρώτο σφύριγμα του κυρίου Χριστοδούλου. Και τώρα ακούει και ο πίσω στον Σισκοφσκή. Πιέζει ο Ολυμπιακός τώρα ψηλά. Η μπάλα πάει και είναι σε θέση offside. Εδώ η επανάληψη. Ξεκάθαρη φάση. Ολυμπιακός που έχει κατοχή με τον Νάνι. Να δίνει πίσω στον Σαρφό. Θέλει την μπάλα στο αριστερό. Κάνει καλή μπαγιά. Ευκαιρία. Το κεφάλι. Και ο Ολυμπιακός ανοίγει το σκορ με τον Μάντζι. Όχι, είναι σε θέση offside. Εμείς να δούμε την πρώτη επανάληψη. Ίσως φαίνεται να είναι λίγο πιο μπροστά το κορμί του Μάντζη, χωρίς να είμαστε απόλυτοι φυσικά. Επιμένει ο Ολυμπιακός με τον Σαρφού που μπήκε με αρκετή όρεξη στο παιχνίδι. Υπάρχει φάουλ εδώ για τον Ολυμπιακό. Εδώ η επανάληψη της φάσης με τον Ζαχαρίου και το φάουλ. Και Μέσκα τώρα με χώρο για σέντρα. Θα την κάνει, θα περάσει. Μπάλα όμως πάει στον οικονομικό. Κάνει σούτο Σαντίκ στην πορεία της φάσης. Και σαφώς δεν υπάρχει offside. Άπλωσε το πόδι ο Σαντίκ. Ζαχαρίου. Εγκλέζου θα κερδίσει με φάουλ όμως. Τα πρώτα 15 λεπτά εδώ με το χέρι ο Εγκλέζου κάνει φάουλ στον Νάνι. Κάνει λάθος και δόξαμε προϋποθέσεις τώρα. Σαντίκ. Δεν υπάρχει offside. Σαντίκ απέναντι Ολιβέρα. Δεν είναι καλή πάσα όμως του Σαντίκ. Και κάνει φάουλ Ολιβέρα. Εδώ η δόξα χάνει ευκαιρία και μάλιστα είναι διπλό το κακό γιατί θα χρεωθεί και με κίτρινο Ολιβέρα. Εδώ η δόξα θα μπορούσε να απειλήσει. Εδώ δεν υπάρχει κανένα offside. Ο Σαντίκ όμως κάνει μια αδύναμη πάσα για τον Ολιβέιρα. Καλή προσπάθεια με τον Μιντίκη σέντρα. Η μπάλα πάει προς τα έξω. Ο Μέσκα το σούτ έξω. Για να ευνηδιάσει ο Μέσκα. Εδώ η προσπάθεια του Οικονομίδη. Η μπάλα πάει προς τα έξω. Ο Μέσκα αμέσως κάνει σούτ όμως. Κα. Σαλή. Φάουλ από τον Τραϊτζεύσκη. Που θα επιφέρει και την δεύτερη κίτρινη σε ποδοσφαιριστή της Δόξας. Να δούμε εδώ την φάση. Με δύναμη έρχεται, παίρνει μπάλα, αλλά με τον τρόπο που πέφτει ο Τραϊτζεύσκη παίρνει Σαρφό. Κάνει κίνηση ο Ζαχαρίου, ο Σαρφό, ο Κά είναι σε θέση offside. Όχι, θα γυρίσει. Φάνηκε να είναι σε θέση offside, τώρα ο βοηθός θα σηκώσει σημειάκι. Φάνηκε ξεκάθαρα από την αρχή της. Έχουν οδηγία να κοιτάξει, είναι πιο μπροστά. Θα δώσει τον Μέσκα στην περιοχή. Κρατά ο Μέσκα. Κάνει τώρα σέντρα απέναντι στην Ολιβέιρα. Θέλει να κατεβάσει. Να δώσει για τον Σαντίκ ευκαιρία. Ο Σαντίκ έξω. Εδώ η φάση. Κοιτάξτε πόσο έξυπνα δίνει την πάσα. Κανένα offside. Ολιβέιρα στο Σαντίκ. Ωστόσο, η μπάλα πέρασε λίγο πιο μπροστά από τον Φιλανδό. Δόξα Ολυμπιακός 0-0. Σε ένα παιχνίδι που έρχεται κοντά σας χάρη στον αυθεντικό έτοιμο καφέ Μιστεπρό. Να δούμε την προσπάθεια εδώ για τον Ολυμπιακό. Ευκαιρία να δημιουργηθεί. Ο Μάντζης κρατιέται όρθιος στο Ζαχαρίου, κάνει τρίπλα, το αριστερό κάνει σούτ έξω. Βλέπουμε εδώ την κάθετη μεταβίβαση των Μάντζη, φεύγει από κανονική θέση. Του έβαλε πίεση εκεί ο Μιντίκης που ήρθε προς τα μέσα για να... Πλάγιο που εκτελείται. Βγαίνει άμυνα από τον Ολυμπιακό και ο Κά που φεύγει από κανονική θέση. Κρατά μπάλα, ο Κά... Κάνει σούτ έξω. Ενώ τώρα ο βοηθός σηκώνει σημειάκι για offside. Εδώ δεν υπάρχει offside. Πίσω από τη σέντρα είναι ο ΟΚΑ. Κανένα offside δεν υπάρχει. Κλείνει τα από δύο. Όμως βρίσκει τρόπο για τον Οικονομίδη. Κρατά ο Οικονομίδης. Θα κάνει το σούτ έξω. Πολύ καλό σούτ από τον Οικονομίδη. Να λοιπόν η δόξα που απειλεί. Το πολύ ωραίο σούτ και προσπάθεια του Οικονομίδη. Ανέβηκε τελευταία στιγμή η μπαλά, κοιτάξτε, πήγαινε προς την εστία και ανέβηκε εδώ. Επιμένουν όμως του Ολυμπιακού, Σαρφό. Σέντρα προς την περιοχή, η μπάλα θα περάσει, η μπάλα με τη φάση, πέσιμο. Υπάρχει επιθετικό φάουλ, χέρι. Εδώ, σφυρίχθηκε, υπάρχει και επιθετικό φάουλ, αλλά και χέρι στη συνέχεια. Η δόξα έχει κατοχή, εδώ πέσιμο φάουλ. Εδώ δυνατό φαουλ, σπρόξιμο ουσιαστικά και λίγο κάτω χαμηλά από το Σωτηρίου. Ο Εγκλέζο εκτελεί, πάει απευθείας η μπάλα, γκολ 1-0 η δόξα.
Σκοράρει ο Εγκλέζου με απευθείας εκτέλεση φάουλ. Έξυπνο φάουλ, εύστοχο φάουλ και η Δόξα ανοίγει σκορ. Στο 47. Ο Εγκλέζου πετυχαίνει δεύτερο γκολ. Από την άμυνα που έκανε ο Μπόγεβιτς. Μπάλα επιστρέφει σε αυτόν. Κα. Κρατά και κάνει φάουλ για κάρτα. Αμέσως ο κύριος Χριστοδούλου. Θα δείξει κίτρινη. Εδώ το χέρι του Κα. Το κάνει και στο πρώτο ημίχρονο αυτό. Κα. Κοιτάξτε εδώ το χέρι του, την κίνηση που κάνει. Ο Μάριος Οπεχλιβάνης. Ποιος θα πάει αυτός πλέον δεξιά. Έχει φάουλ για την Δόξα και έχουμε τώρα τον κύριο Χριστοδούλου. Πούμε εδώ το φάουλ. Α, κοιτάξτε εδώ τι κάνει στη συνέχεια ο Σαρφό, την κίνηση που κάνει στον Μπόγεβιτς. Κίτρινη ήδη στον Σαρφό. Κίτρινη νομίζω δέχτηκε και ο Μπόγεβιτς για το φάουλ που έκανε. Αριστερά τώρα ο Νάνι. Πίσω πάει μπάλα. Σαρφό. Καλή μεταβίβαση. Σισκόφσκι. Πέσιμο. Πέναλτι. Πέναλτι για τον Ολυμπιακό. Εδώ offside δεν υπάρχει. Και κίτρινη στο Σισκόφσκι που εδώ τι κάνει. Κάνει λάθος έξοδο και ανατρέπει τον Σάλι. Θα αποβληθεί ο τερματοφύλακας της Δόξας. Στο 71 η Δόξα θα μείνει και με 10. Κρατάει ήδη την κόκκινη και θα τη δείξει ο κύριος Χριστοδούλου. Ο Σάλι εκτελεί. Ο Κωνσταντίνου αποκρούει. Αποκρούει ο Κωνσταντίνου και κρατάει το 1-0 στο 74. Διαβουλεύεται και πάλι εκεί. Να δούμε εδώ. Α. Λοιπόν, είδαμε στην εκτέλεση ο Κωνσταντίνου είναι εκτός της γραμμής. Και θα δώσει επανάληψη. Θα δώσει επανάληψη του πέναλτι. Τον βλέπουμε. Είναι ξεκαθαρό. Έχει φύγει. Είναι πλέον σαφέστατος ο κανονισμός. Ο Σάλι και πάλι. Ο Σάλι εκτελεί 1-1 Ολυμπιακός. Τώρα εσωφαρίζει. Να δούμε την επανάληψη. 1-1. Εκτελεί ο Οικονομίδης στην περιοχή. Μπάλα πάει προς τα έξω. Κερδίζουν τον Ολυμπιακό. Υπάρχει φάουλ. Και κίτρινη. Να δούμε σε ποιον, στον Χριστόφη, πρέπει να είναι, ναι, πρέπει να είναι ο Χριστόφη, ναι, ο, σωστά. Χριστόφη έκανε το φάουλ εδώ. Είχαμε την επανάληψη στο παιχνίδι. Λουίς Κάρλος πέφτει, φάουλ για τη Δόξα και κάρτα κιτρινή. Φάουλ για τη Δόξα. Εδώ το φάουλ. Τέλος αγώνα. 1-1 Δόξα Ολυμπιακός. Ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα πάντα μαζί σου. Missions και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 100 ευρώ στην καλύτερη στοιχηματική εταιρεία από κινητό διεθνώς. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο.